πρέπει να ομονοήσουμε οι πάντες, πολιτικό σύστημα, εκπρόσωποι παραγωγικών και άλλων φορέων, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια εθνική στρατηγική. Από τη δική μας την πλευρά, από την επιμελητηριακή οικογένεια, αυτή η εθνική στρατηγική υπάρχει και είναι στη διάθεση του κάθε υπουργού, του κάθε βουλευτή. Θέλω να ελπίζω ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα και μετά την ολοκλήρωση, την τυπική ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ότι θα δοθεί πρέπουσα σημασία στο συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης, ώστε να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Θέσατε ένα ζήτημα, πολλά ζητήματα, αλλά ένα από αυτά το οποίο απασχολεί όλη την περιοχή και μια και είστε εδώ θέλω να έχω και μια επίσημη απάντηση. Το θέμα του λαθρεμπορίου και το θέμα των παρανόμων εισαγόμενων προϊόντων κυρίως και δεν το λέω με μορφή, από τη γειτονική χώρα τη Βουλγαρία. Με διπλάσια, και όχι μόνο. Με διπλάσια ΕΜΕΡ, με διπλά τιμολόγια, με κτλ. Λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση από την κοινωνία εδώ. Είχε έρθει ο Υπουργός ο κ. Τσιρόνης, τέθηκε το ζήτημα από τον Αντιπεριφερειάρχη και τέθηκε το ζήτημα ότι εμείς εδώ ως Περιφερειακή Ενότητα και ως Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουμε συστήσει ομάδες συνεργεία τα οποία βγαίνουν έξω και κάνουν ελέγχους κτλ. Διαπιστώθηκε όμως από ρεπορτάζ, είμαστε και λίγο ζωήροι, τι να κάνουμε, ότι τελικά δεν έρχονται τα συνεργεία διότι δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν τα εκτός έδρας κτλ. Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό είναι που έχουμε επισημάνει. Προσέξτε. Τι κάνουμε εδώ τώρα. Μου ξύνεται μια προσωπική κιόλας, θα έλεγα, πληγή. Από το 2008 μάχομαι έτσι ώστε να ιδρυθεί ένα σώμα δίωξης παρεμπορίου. Πώς ήταν το σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος στο ΣΔΟΕ. Θα πρέπει να προχωρήσουμε. Και επειδή έφτασα σε ένα σημείο που λέω, πέραν των προτάσεων, πέραν του όφελους το οποίο θα είχε αυτό, έφτασα να κάνω είναι να καταθέσω πλήρες οργανόγραμμα για το πώς θα στελεχωθεί αυτή η επιχείρηση, αυτή η νέα έτσι, επιχειρησιακή μονάδα και ακριβώς από πού θα μπορούν να αντλήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί και τα στελέχη αυτά τα οποία χρειάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο ώστε να μπορεί να δρά αποτελεσματικά. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Εάν είχε παταχθεί ή αν παταχθεί έστω και σήμερα, κάλλιο αργά παρά ποτέ όπως λένε, το φαινόμενο του παρεμπορίου ενδεχομένως δεν χρειάζεται η λήψη ούτε ενός δημοσιονομικού μέτρου, διότι τα έσοδα τα οποία ετησίως λειτουργούν ως απώλεια δημοσίων εσόδων ανέρχονται στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε το νούμερο το οποίο σας αναφέρω. Ξέρετε όμως, παλαιότερα προδεκαετίας λέγαμε ότι οι λαθρέοι και μη οικονομική μετανάστες ήταν οι βασικοί διακινητές της παρεμπορικής δραστηριότητας. Σήμερα δυστυχώς δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Υπάρχουν Έλληνες που θέλουν να αποκαλούνται συνάδελφοι επιχειρηματίες, οι οποίοι στην ουσία είναι και οι προτεργάτες όλης αυτής της διαδικασίας. Και πώς άλλωστε να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο, όταν υπάρχει πλήρης ασυδοσία στα σημεία εισόδου, τα οποία δεν είναι και τόσα πολλά και θα έπρεπε να ελέγχονται. Όπως σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, το έχω φέρει επανειλημμένως. Στο Τελωνείο Κήπων, από την ελληνική πλευρά, όπου η εμπορική δραστηριότητα δέχεται το 80, αν όχι 85% της δραστηριότητας από την Τουρκία προς την Ελλάδα, υπάρχουν 24 ή 25 τελωνιακοί υπάλληλοι. Από το ίδιο Τελωνείο, αλλά από την τουρκική πλευρά, που δέχεται μόνο το 15% της συνολικής εμπορικής δραστηριότητας, υπάρχουν 134. Οι 25 τελωνιακοί υπάλληλοι δικοί μας έχουν μέσο όρο θητείας περίπου στα 4-5 χρόνια, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν δεν υπάρχει η ενίσχυση, και ξέρετε πολλές φορές συζητάμε για την περαιτέρω μείωση του δημοσίου. Όχι, εγώ το είπα και στην αρχή. Δεν είναι το πρόβλημα ο όγκος του δημοσίου. Ενδεχομένως οι υπηρεσίες πρέπει να ενισχυθούν. Αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν ανταποδοτικές υπηρεσίες προς τον Έλληνα φορολογούμενο. Να ένα λαμπρό παράδειγμα. Ενισχύστε τα σημεία εισόδου, 5 είναι τα βασικά σημεία εισόδου της χώρας, έτσι ώστε να αποτρέψουμε όλη αυτή την παράνομη δραστηριότητα. Και ιδρύστε, θεσμοθετήστε το Σώμα Δίωξης Παρεμπορίου, έτσι ώστε να λειτουργεί πανελλαδικά, με τη δική της εισαγγελική αρχή, με τη δική της αστυνομική αρχή και με την συνεργασία των επιμελητηρίων, διότι έχω πει επανειλημμένως. Ο υγιής επιχειρηματίας είναι αυτός ο οποίος υφίσταται το μεγαλύτερο αρνητικό βάρος από την παρεμπορική δραστηριότητα. Γιατί είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Άρα είναι αυτός ο οποίος όταν θα συλλάβει ότι γύρω του
παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο, είναι αυτός ο οποίος θα το καταγγείλει. Άρα η επιμελητηριακή κοινότητα είναι δίπλα, είναι κοντά στις αρμόδιες αρχές, ώστε να συνεργαστεί για την πάταξη αυτού του